Τα εγγένεια του εκλογικού του κέντρου και την παρουσίαση των υποψηφίων δημοτικών και τοπικών συμβούλων πραγματοποίησε το βράδυ της Παρασκευής ο νυν και εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος Αρτέων Χρήστος Τσιρογιάννης, επικεφαλής του Συνδυασμού Αρτινών Συνεργασία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας. Κι ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Δόξα σε, Κύριε, δόξα σε. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, του Τιμίου Πρεβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκύρια. Στην ομιλία του κύριο Τσιρογιάννης επεσήμανε, σήμερα στέλνουμε ένα μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε να βάλουμε την άρτα σε μια νέα εποχή. Σίγουρα η σκέψη μας και το μυαλό μας είναι στους γείτονές μας στη Θεσσαλία. Είναι στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δοκιμάζονται και ευχόμαστε να έχουν τις λιγότερες δυνατές συνέπειες και είμαστε εκεί για να συνδράμουμε και εμείς επί της ουσίας και όχι να γίνουμε τώρα τις τελευταίες μέρες υποκριτικά ευαίσθητοι. Και το λέω αυτό επεσήμανε γιατί από την πρώτη στιγμή και ως μέλος της ΚΕΔΕ δεν θα μπορούσα να μην έχω συνομιλία με τους συναδέλφους δημάρχους για να τους συνδράμουμε και ως τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, αλλά και εμείς συνολικά, ο καθένας μόνος του και ως κοινωνία, για το τι ακριβώς θέλουν. Καμιά φορά σε αυτά τα πράγματα, εάν δεν ξέρεις τι βοήθεια θέλουν, κάνεις χειρότερη τη ζημιά τους, και αυτό που ζητούν αυτοί οι άνθρωποι, για να σας το πω, είναι μηχανήματα έργου. Δεν θέλουν τόσο τρόφιμα, θέλουν μηχανήματα για να αποκαταστήσουν τις ζημιές, τις οποίες έχουν πάθει και είμαστε εδώ και περιμένουμε να μας πούν τι μηχανήματα έργου θέλουν, για να μπορέσουμε και εμείς ως Δήμος Αρτέων να τους συνδράμουμε και να τους βοηθήσουμε επί της ουσίας. Παράλληλα, είπαμε να συγκεντρώσουμε και κάποια τρόφιμα στο εκλογικό μας κέντρο, έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε σε ξηρά κυρίως τροφή. Όσον αφορά το ψηφοδέλτιο, επεσήμανε ο κύριος Τσιρογιάννης, θέλω να πω τα εξής. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος πραγματικά γιατί έχω και έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε το μεγαλύτερο ψηφοδέλτιο που είχε ποτέ η Άρτα. 260 συνδημότες μας, άνθρωποι αξιόλογοι από όλους τους κοινωνικούς χώρους, τους επαγγελματικούς, άνθρωποι κάθε ηλικίας, από όλους τους πολιτικούς και κομματικούς χώρους. Είμαστε εδώ κάτω από την ομπρέλα των Αρτινών Συνεργασία και πιστέψτε με ότι προφανώς δεν ήξερα ότι θα τύχει σε αυτή την τρίτη θητεία αυτό το όνομα να είναι ακριβώς που εκφράζει η παράταξή μας. Η Αρτινών Συνεργασία είναι μια παράταξη η οποία έχει δείξει ότι συνεργάζεται με όλους γιατί βάζει πάνω απ' όλα την Άρτα. Συνεργάζεται με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε άλλους κομματικούς χώρους, όμως επειδή μας ενώνουν πραγματικά τα προβλήματα της Άρτας, γι' αυτό και δεν υπάρχουν χρώματα και κόμματα. Είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε την Άρτα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, άρα νομίζω ότι υπάρχει ο χώρος όλοι μαζί και ο καθένας από το δικό του μετερίζει, από τη δική του οπτική γωνία να μπορέσουμε πραγματικά να είμαστε χρήσιμοι και όχι αρεστεί στον τόπο μας. Δεν μπορώ, συνέχισε ο κύριο Τσιρογιάννης, να μην σχολιάσω και την ποσόστοση των φύλων που είναι ισοσκελισμένα σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Έχουμε 140 άντρες και 120 γυναίκες. Θεωρώ ότι την επόμενη φορά θα υπερτερούν στο ψηφοδέλτιο οι γυναίκες και αυτό είναι πολύ καλό. Ρωτούν οι πολίτες γιατί να μας εμπιστευτούν για μία τρίτη θητεία. Θεωρώ εύλογο το ερώτημα, πρόσθεσε και απαντώ ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι τυχαίο το λογότυπο που έχουμε ως παράταξη. Ότι δηλαδή εμείς μιλάμε με έργα και ο λόγος μας μετράει και αυτή η φράση ουσιαστικά μας αντιπροσωπεύει.
έχουμε καταφέρει από συγχρηματοδοτούμενα έργα να έχουμε 115 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα μεγάλο ποσό και για την Ήπειρο και πανελλαδικά, γιατί το έχουμε καταφέρει. Γιατί το να καταφέρεις να φέρεις χρηματοδοτήσεις δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι αποτέλεσμα μιας συντονισμένης δουλειάς, ενός σωστού σχεδιασμού και προγραμματισμού που ξεκινά από τις μελέτες, τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση τελικά ενός έργου. Άρα τα 115 εκατομμύρια μας ικανοποιούν για όσα καταφέρουμε και θέλω να ευχαριστήσω και τους υπαλλήλους του Δήμου για την αγαστή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα, αλλά και τους συνεργάτες μου, είτε είναι σήμερα μαζί μας, είτε κάπου αλλού, είτε και απέναντι. Εγώ τους ευχαριστώ για όσα έχουν προσφέρει στα δημόσια έργα της περιοχής μας. Αυτό που θέλω να ζητήσω είναι σε αυτή την προεκλογική περίοδο να σταματήσει η τοξικότητα, οι γκρίνιες και ο θυμός. Είμαστε εδώ και εγώ τα αναγνωρίζω, σέβομαι τους συνδυασμούς που υπάρχουν, σέβομαι όλους τους υποψηφίους που κάνουν το δικό τους αγώνα, αλλά σε μία βάση με πολιτικά επιχειρήματα και με θέσεις. Δεν περισσεύει κανείς και όλοι είμαστε εδώ και για την επόμενη μέρα, τόνισε ο κύριος Τσιρογιάννης, ο οποίος για μια ακόμη φορά έκανε λόγο για θέμα εμπιστοσύνης. Ότι η εμπιστοσύνη που έδειξε σε ανθρώπους δεν την εξέλαβαν σωστά, δεν λειτουργήσε και δεν ήταν τελικά προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Όταν ένας άνθρωπος πουλάει την παράταξή του, να είστε σίγουροι ότι θα πουλήσει και την κοινωνία, επανέλαβε ο κύριος Τσιρογιάννης. Δεν μπορούν οι πολίτες να εμπιστευτούν ανθρώπους τους οποίους επέλεξαν με την παράταξή μας και εκείνοι μας πούλησαν, επεσήμανε. Με αφορμή την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Θεσσαλία λόγω των πρόσφατων πλημμυρών, αναφέρθηκε στα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης σε πολλές περιοχές του Δήμου, όπως είπε, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει άμεσα το Υπουργείο να προχωρήσει τις μελέτες για το έργο οριοθέτησης της Κήτης του Αράχθου, ενώ πρόσθεσε ότι στην επόμενη θητεία η αξιοποίηση και η ανάδειξη της παραποτάμιας περιοχής, οι γεφυρώσεις και ό,τι άλλο απαιτείται θεωρούνται έργα μείζονος σημασίας και πρώτης προτεραιότητας, όπως η επέκταση της πόλης και στον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης, open mall, αναπλάσεις, παρεμβάσεις, ενέργεια και αναβάθμιση ήταν επίσης ζητήματα που αναφέρθηκε ο κύριος Τσιρογιάννης. Η Άρτα, αυτό που χρειάζεται την επόμενη περίοδο, είναι να λυθεί το θέμα του πάρκινγκ, στο οποίο εντάσσεται στα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης με εξασφαλισμένη, όπως είπε, χρηματοδότηση από την περιφέρεια. Εξίσου σημαντικός άξονας για την περιοχή είναι η ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων, η επισκεψιμότητα και ο τουρισμός για τη στήριξη και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Δουλεύουμε συστηματικά όλοι οι συνεργάτες, η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση της θητείας αυτής. Δουλέψαμε για το καλό της περιοχής και προπάντων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών. Από το 2014, την περίοδο της πρώτης θητείας μας, αντιμετωπίσαμε σοβαρά προβλήματα, όπως η οικονομική κρίση, στη συνέχεια η υγειονομική κρίση και στη συνέχεια ενεργειακή κρίση. Στηρίξαμε όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό όλους όσους είχαν ανάγκη. Πάμε για αυτή την εκλογική αναμέτρηση με όλους τους αξιόλογους υποψηφίους, με όλους εσάς και τονίζω ότι είμαστε οι καλύτεροι από όλους. Αυτό δεν σημαίνει ότι και οι άλλοι συνδυασμοί δεν έχουν αξιόλογα στελέχη, αλλά πιστεύω ειλικρινά ότι από τις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις τώρα έχουμε το καλύτερο ψηφοδέλτιο, επεσήμανε ο κ. Τσιρογιάννης. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ όλους σας, όλους εσάς, που βάλατε το όνομά σας δίπλα από το δικό μου. Σας ευχαριστώ και πάλι μέσα από την καρδιά μου, κατέληξε ο κ. Τσιρογιάννης.